Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε ο 29χρονος μηχανοδηγός της μοιραία αμαξοστοιχία στα Τέμπη, Νίκος Ναλμπάντης, η κηδεία του οποίου έγινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στην Περαία Έδεσσας. Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον άτυχο 29χρονο, αρκετές ημέρες μετά το δυστύχημα, καθώς είχε προηγηθεί αίτημα του πατέρα του, ο οποίος κρατήτως στις φυλακές Τουρκίας, να μεταφερθεί στην χώρα μας για να παραστεί στην εξώδια ακολουθία του παιδιού του. Έτσι το αίτημα έγινε τελικά δεκτό μετά από σειρά διαδικασιών και επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η τραγική ηρωνία είναι πως ο εργαζόμενος δεν είχε υπηρεσία στο Intercity 62 που συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξουστοιχεία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, αλλά βρισκόταν στα βαγόνια της ως επιβάτης. Ο πατέρας του άτυχου μηχανοδηγού παρέμεινε εντός αυτοκίνητου έως ότι βγουν όλοι οι συγγενείς από την εκκλησία. Τότε, όπω προβλέπεται, οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν τον οδήγησαν εντό του ναού, όπου και ασπάστηκε το φέρετρο του παιδιού του. Ο άνδρας φορούσε χειροπέδε, οι οποίε ήταν καλυμμένε με ένα μπουφάν. Δεν είπε ούτε μία λέξη κατά τη διάρκεια τη διαδρομή από το όχημα τη αστυνομία έω την πόρτα του ναού.